Μισό λεπτό, Μαρία, γιατί έχουμε βρει τη Δήμαρχο Διονύσου. Είναι μαζί μας την Κατερίνα Μοϊχόσογλου. Κυρία Δήμαρχε, ποια είναι τώρα η κατάσταση στο Διόνυσο? Κοιτάξτε, είχαμε μία αναζωπήρωση, είμαστε τέρμα Αιωλίδος. Ναι, ναι. Και ειδοποιήσαμε τα εναέρια, κάναμε έκκληση στον Υπουργό και στον κύριο Πρωθυπουργό να σώσουμε ζωές και το φυσικό μας περιβάλλον, και έχουν αρχίσει τα εναέρια μέσα, γιατί είμαστε τέρμα στην κορφή στο Διόνυσο, που είναι δύσβατο το σημείο για τις δυνάμεις. Είχε αποτέλεσμα η ρήψη από ελικόπτερα και καναντέρ. Αυτή τη στιγμή όχι καναντέρ, ελικόπτερα έχουν έρθει. Ναι, και προσπαθούν και επιχειρούν για να την σταματήσουμε εδώ. Να μην ξεφύγει και κινδυνεύσει όλος ο Διόνυσος. Δήμαρχε, νωρίτερα είχαμε 112 να εκενωθεί ο Διόνυσος και να πάνε κάτοικοι προς Κηφισιά. Ακριβώς, γιατί είχαν οι αναζωπηρώσεις και δεν ξέραμε με όλα τα μέτωπα, με τα εναέρια μέσα, τι θα γίνει. Γι' αυτό έκανα έκκληση και στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Υπουργό για εναέρια μέσα. Τώρα, μετά τις ρήψεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Θεωρείτε ότι. Αλλά και συνεχείς αναζωπηρώσεις, μας το λένε και άνθρωποι που είναι εκεί. Ακριβώς. Θεωρείτε ότι ο κίνδυνος, ο μεγάλος, πέρασε, ο πολύ μεγάλος κίνδυνος? Κοιτάξτε, σίγουρα η κατάσταση είναι καλύτερη από χθες. Όμως δεν ξέρουμε ποτέ με τη φωτιά, με την ένταση του ανέμου, τι μπορεί να μας προκύψει. Είναι μια δύσκολη μέρα επίσης και η σημερινή, και θα είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Μάλιστα. Άρα ο κίνδυνος τώρα πια είναι οι συνεχείς αναζωπηρώσεις μετά τις ρήψεις που έγιναν και ακολούθησαν τις εκκλήσεις σας. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Μακάρι να μην χρειαστεί. Και μακάρι να τα φέρουμε απόψε να. Μακάρι, όσο μακάρι. Μπορούμε. Και για το Διόνυσο και για όλη τη φλεγόμενη περιοχή. Και για όλους. Και για όλες τις περιοχές της Αττικής. Μπεντέλη, το Μαραθώνα, παντού. Ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα. Να είναι μια βραδιά που να τα καταφέρουμε όλοι να περιορίσουμε. Και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' ευχαριστούμε, η Δήμαρχος Διονύσου, η κυρία Μοϊχόσογλου, που την βλέπουμε από χθες το μεσημέρι στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως και οι άλλοι. Δήμαρχοι και κάτοικοι και εθελοντές και όλοι